Επιστρέψαμε και είμαστε εδώ στον Αβένα, στο ράδιο και τη web TV του Αβένα 97,7 και στην σύνδεσή μας έχουμε τον Αλέξανδρο Ράπτη. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Πώς είσαι καταρχάς, πού σε πετυχαίνουμε? Γνωρίζουμε ότι κάποια θέματα που έχουν προκύψει στον Παναθηναϊκό λόγω της πανδημίας. Εσύ πώς είσαι καταρχάς, θέλω να μου πεις, και έπειτα να περάσουμε στην αθλητική σου πορεία και στην αθλητική σου καριέρα και να κάνουμε μια κουβέντα γι' αυτό. Με πιάνετε αυτή τη στιγμή στο σπίτι. Ευτυχώς και δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Είναι καλά και αυτοί που μένουν μαζί μου στο σπίτι. Όντως έχουμε κάποια προβλήματα στην ομάδα με το θέμα του κορονοϊού. Μας χτύπησε και εμάς την πόρτα. Και δεν θα το κρύψω, είμαι και εγώ θετικός. Έχω μείνει στο σπίτι καμιά δεκαριά μέρες. Αύριο τελειώνει η καραντίνα μου και εμένα. Αλλά ευτυχώς το έχω περάσει. Ευχαριστώ. Αλλά το έχω περάσει πολύ ήπια. Ούτε πυρετό είχα. Μόνο πονοκέφαλο μία-δύο μέρες και μετά τίποτα. Όλα καλά. Μάλιστα. Τι να πούμε για σένα. Βγαίνεις, έχω δει συνεντεύξεις σου. Έχω διαβάσει για σένα και όλοι λένε τα καλύτερα. Θα πω και εγώ λοιπόν τα καλύτερα. Δεν γίνεται να σπάσω αυτό το τυπικό που σε ακολουθεί. Είσαι ένα νεαρό παιδί που σε πολύ μικρή ηλικία έχεις καταφέρει να γίνεις πρότυπο και για μεγαλύτερους αθλητές. Αυτό το περίμενες? Όχι, έχεις καταλάβει τι σου συμβαίνει, γιατί είσαι σχεδόν 20 χρονών και να πούμε ότι πέρυσι αναδείχθηκες ο πολυτιμότερος παίχτης του πρωταθλήματος, ο λεγόμενος MVP, αν θες να χρησιμοποιήσω και την αγγλική ορολογία. Καταφέρατε με τον Παναθηναϊκό League Cup και πρωτάθλημα μετά από αρκετά χρόνια. Και παλαιότερα έχεις πάρει και δύο πρωταθλήματα εφήβων. Επομένως, έχεις μία πλούσια αθλητική καριέρα. Έχεις καταλάβει τι σου συμβαίνει, τι ακριβώς, πόσο μεγάλο είναι αυτό που έχεις κάνει? Εντάξει. Ωραία ακούγονται πάντως. Ωραία ακούγονται σίγουρα. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Αλέξανδρε. Θα μου πεις μετά πώς έφτασες μέχρι εδώ. Τώρα θέλω να πεις το αποτέλεσμα, τι σου μένει, και θα φτάσουμε μετά να κάνουμε έτσι μία αναδρομή στο παρελθόν για να φτάσουμε στο σήμερα. Ναι. Αρχικά πιστεύω, εντάξει, ότι δεν έχω καταφέρει και πάρα πολλά πράγματα. Έχω πολλά ακόμα να μάθω και πολλά ακόμα να δώσω. Το θέμα είναι ότι, ας πούμε, βγήκαμε μια φορά, ας πούμε, MVP, καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε και το League Cup. Το θέμα είναι, ας πούμε, όλο αυτό να μην είναι μια φούσκα η οποία θα σκάσει και κάποια στιγμή, ας πούμε, βασικά, αυτό που θέλω να πω είναι να το αποδεικνύουμε κάθε φορά αυτό που έχουμε καταφέρει και να μην ήταν απλά ένα ξέσπασμα το οποίο σταμάτησε. Αυτό είναι και για μένα και ατομικά και συλλογικά με όλη την ομάδα. Πέρσι, παρόλο που για όλο τον κόσμο ήταν μια πολύ κακή χρονιά δεδομένου τον κορονοϊό και όλα αυτά με τα οποία πήγε πίσω ο αθλητισμός, για μας ήταν μια πάρα πολύ παραγωγική χρονιά. Καταφέραμε να κατακτήσουμε το League Cup, καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Για μένα προσωπικά να κατακτήσω τον τίτλο του MVP. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη χρονιά. Επίσης, κάναμε και πράγματα τα οποία ήταν, πώς το πω, ήταν off camera, τα οποία δεν θα τα μάθει ο κόσμος. Και γι' αυτό για μένα λέω ότι ίσως και η περσινή χρονιά να ήταν μία από τις αγαπημένες μου. Κέρδισα πάρα πολλά πράγματα και εύχομαι να συνεχίσει αυτό και, όπως είπα, να μην είναι μία φούσκα. Αλέξανδρε, σε ηλικία 18 ετών υπέγραψε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό ως το σπουδαίο μυαλό, ως ο κύριος Ανδρεόπουλος πίστεψε σε σένα και πίστεψε και ο κόσμος του Παναθηναϊκού αλλά και όλος ο κόσμος. Μ' ακούτε? Είμαστε εδώ στον Αβένα στην εκπομπή Volley Life και το χατήρι το ίντερνετ δεν μας το έκανε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Ράπτη. Ωστόσο, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, καλώς ήρθες ξανά. Θα σε ξανακαλησπερίσω. Γιατί πριν, ναι, δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Ωστόσο, το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλα μονοπάτια, όπως λέει και ο σοφός λαός μας. Λοιπόν, θα ξαναθέσω εγώ το ερώτημά μου. Ξεκίνησες, όπως είπα και λίγο πριν, μάλλον υπέγραψες συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό στα 18 σου χρόνια.
ως το σπουδαίο μυαλό, ως τον αθλητή που ήρθε να δώσει το κάτι παραπάνω. Πίστεψαν σε σένα και ο προπονητής και ο κύριος Ανδρεόπουλος, δηλαδή, και οι συναθλητές σου και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Πόσο δύσκολο ήταν για σένα ένα παιδί 18 χρονών να διαχειριστεί όλο αυτό που του συνέβαινε, να πάει στον Παναθηναϊκό ως το σπουδαίο μυαλό, ως τον αθλητή που οι απαιτήσει που είχαν οι υπόλοιποι ήταν πολύ μεγάλε. Και φυσικά φαντάζομαι και οι απαιτήσει που είχε και εσύ από τον εαυτό σου ήταν εξίσου μεγάλε. Πώ το διαχειρίστηκε, θέλω να μάθω. Αρχικά αξίζει, θα πω ένα μπράβο στον κύριο Ανδρεόπουλο, ο οποίος πήρα στο ορίστη και έβαλε ένα μικρό παιδί, στο πεδίο μάχη τέλος πάντων, το οποίο ήταν όντως ένα ρίσκο. Εγώ σαν Αλέξανδρος και γενικότερα όφιλα να ανταπεξέλθω, γιατί εντάξει, όταν παίρνει κάποιος άνθρωπος ένα ρίσκο και σε βάζει μέσα να παίξεις, πρέπει να τον βγάλεις στο πρόσωπο τέλος πάντων. Είχα και αυτό το κίνητρο, είχα και ας πούμε, τον κύριο Ανδρεόπουλο, ο οποίος ήταν και σαν ας πούμε, ο βολεϊκός μου, δεν από βολεϊκός μου πατέρας. Από ο άνθρωπος ο οποίος με έβγαλε στην αγορά, στο να παίξω, καταλαβαίνετε. Γενικότερα αυτό περιμένει ο κάθε παίκτης, ο κάθε νεαρός παίκτης, να το πω έτσι. Περιμένει μια ευκαιρία να την πιάσει από τα μαλλιά για να παίξει, πώς θα πω, να παίξει κάποιο βόλιο το οποίο κάποιοι οι αθλητές, εμείς οι αθλητές, ας πούμε, είναι σαν να έχουμε ένα κουμπί που το πατάμε, ας πούμε, και παίζουμε κάποιο άλλο είδους βόλιο. Έτσι αυτό και οι μικροί αθλητές θέλουν αυτόν τον άνθρωπο, όπως εγώ βρήκα τον κύριο Ανδρεόπουλο, να με εμπιστευτεί για να μπορέσω να δείξω τι μπορώ να κάνω. Αλέξανδρε, αυτό σε γέμιζε με περισσότερο άγχος από όσο πρέπει να έχει ένας αθλητής για να μπορέσει να ανταπεξέρχεται και το άγχος να είναι παραγωγικό και δημιουργικό. Υπήρξαν στιγμές που λίγο έτσι ένιωθες ότι πιέζεσαι παραπάνω από το κανονικό. Κοιτάξτε, να σας πω, σαν άνθρωπος γενικότερα δεν είμαι άνθρωπος που αγχώνεται. Θα πιαστώ από μια λέξη που είπατε παραγωγικό άγχος. Αυτό είναι το άγχος που έχω εγώ τις περισσότερες φορές, ακόμα και σε στιγμές που άλλος κόσμος, ας πούμε, μπορεί να αγχώνεται πάρα πολύ, όπως, ας πούμε, σε εξτάσεις και τέτοια. Άλλος κόσμος μπορεί να αγχώνεται και το άγχος του να του βγαίνει σε κακό, να του βγαίνει σε νευρικότητα και όλα αυτά. Εμένα, ας πούμε, το άγχος μου είναι παραγωγικό τις περισσότερες φορές τέλος πάντων, και το παραγωγικό άγχος σε μένα μου δίνει, ας πούμε, την όθηση να ξεπεράσω κάθε είδους, ας πούμε, φοβία και να καταλήξω να παίξω ελεύθερα, γιατί αυτό είναι το θέμα. Ωραία παίζει ο καθένα αθλητής όταν, ας πούμε, αποφασίζει να παίξει ελεύθερα και όχι να είναι μπλοκαρισμένος. Αυτό δηλαδή Οπότε θεωρείς αυτό ότι δεν είναι το θέλω να κλειδί το της πω επιτυχίας. όχι. Το κλειδί της επιτυχίας δεν θα το πω επιτυχία ακόμα, γιατί είμαι μόλις 21 χρονών, αλλά πιστεύω ότι είναι μια καλή οδός για νεαρούς και μη αθλητές για να μπορέσουν να παίξουν καλά και, όπως είπα και πριν, ελεύθερα. Μάλιστα. Αλέξανδρε, ο πήχης έχει ανέβει πάρα πολύ. Οι απαιτήσει και από τον εαυτό σου αλλά και από το περιβάλλον σου φαντάζομαι πως είναι εξίσου μεγάλες. Αν ο πήχης στην ηλικία των 20 είναι τόσο ψηλά, πού μπορεί να φτάσει όταν μεγαλώσεις και φτάσεις 24, 25, 30, 35, γιατί στο βόλιο βλέπουμε ότι αγωνίζονται και οι αθλητές σε και πάνω από τα 35 τους, μέχρι και 40 και μπορεί και λίγο μεγαλύτεροι. Κοιτάξτε, κάθε αθλητής ο οποίος, ας πούμε, ξεκινάει να παίζει βόλεϊ, ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, δεν θα πω περιμένει, θα πω ότι ονειρεύεται ο πήγης να μην σταματήσει να ανεβαίνει ποτέ. Έτσι κι εγώ, εντάξει, δεν είμαι διαφορετικός από τον καθένα σε αυτό. Εγώ έρχομαι, ας πούμε, και σε επίπεδο εθνικής ομάδας και σε επίπεδο συλλόγου, ο πήγης να ανεβαίνει χρονιά με τη χρονιά, επίπεδο με το επίπεδο, έτσι ώστε, ας πούμε, να καταλήξω να βρω το ταβάνι μου, ας πούμε. Το οποίο, ας πούμε, ο κάθε αθλητής αυτό ψάχνει. Ψάχνει το ταβάνι του. Κάποιοι αθλητές μπορεί να είναι πιο πάνω, κάποιοι αθλητές είναι πιο κάτω. Οπότε και εγώ σαν αθλητής ψάχνω το ταβάνι μου. Το οποίο, ας πούμε, εύχομαι να μην το βρω σύντομα. Το ονειρεύομαι, δεν το εύχομαι. Επειδή δεν σε άκουσα, είπες ότι δεν θέλεις να το βρεις σύντομα το ταβάνι σου, θέλεις να Ναι, εξελίσσεσαι. είπα ότι ονειρεύομαι, δεν θα πω εύχομαι, θα πω ότι ονειρεύομαι να μην το βρω σύντομα. Μάλιστα. Ωστόσο, θα κάνω την ερώτηση που ίσως μπορεί να είναι και λίγο τετριμένη, ίσως μπορεί να μην έχει έτσι διαμορφωθεί ακριβώς η ευχή σου, το όνειρό σου, όπως θέλεις πάρτο, να μην το έχεις ξεκάθαρο στο μυαλό σου. Ωστόσο, το ταβάνι σου
Πού θα ήθελες να είναι? Φαντάζομαι έχεις πρότυπα αθλητές, έχεις συναναστροφές με ανθρώπους που είναι έμπειροι, πεπειραμένοι. Πού θα στόχευες, ποιο θα ήταν το ταβάνι σου ιδανικά? Κοιτάξτε, εγώ σε εθνικό επίπεδο είχα όνειρο μικρός να παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έβλεπα τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην τηλεόραση και τόσο το πω τρελνόμουν. Οπότε ένα από τα ταβάνια μου θα ήθελα να συμμετέχω σε μια Ολυμπιάδα. Σε συνολικό επίπεδο, εντάξει, έχω σίγουρα πρότυπα. Έχω πρότυπα αθλητές ξένους που παίζουν, ας πούμε, στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η Πολωνία. Και εντάξει, δεν θα το κρύψω, έχω ονειρευτεί, έχω φανταστεί τον εαυτό μου ανάμεσά τους. Και θα ήθελα, ας πούμε, να δοκιμαστώ. Και ποιος δεν θα ήθελε, αν δείτε, αλλά ναι, θα ήθελα κι εγώ. Πολύ σημαντικό αυτό και σου το ευχόμαστε. Άλλωστε, φαντάζομαι πως το όνειρο κάθε έτσι, αθλητή που έχει μια σπουδαία αθλητική καριέρα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, γιατί είναι και το κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Ας μην γελιόμαστε τώρα, είναι αναφυσβήτητα κάτι το οποίο αποτελεί όνειρο και είναι ο υψηλότερος στόχος και ο σκοπός κάθε αθλητή. Θα κάνω και το επόμενο ερώτημά μου, που όπως διάβασα το συμβόλαιό σου λήγει το 21, δηλαδή αυτή την χρονιά με τον Παναθηναϊκό. Φαντάζομαι πως οι προτάσεις και από ομάδες του εξωτερικού και από ομάδες ελληνικές έχουν έρθει, ίσως θα έρθουν κι άλλες. Αν υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά του Παναθηναϊκού και φυσικά από σένα, θα ήθελες να συνεχιστεί η συνεργασία σας με τον Παναθηναϊκό? Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός σαν ομάδα με πήρε, με βοήθησε να κάνω αυτά τα σπάντων που να πετύχω αυτά που έχω πετύχει, αυτά που έχουμε πετύχει όλοι μαζί. Είναι η ομάδα τέλος πάντων η οποία στην αλλαγή της θέσης που έχω κάνει φάντες με εμπιστεύτηκε και αυτό για μένα δεν είναι λίγο, είναι πολύ. Είναι δηλαδή, έχουν κερδίσει και το σεβασμό μου και τα πάντα. Επίσης, όπως το είπατε, οι προτάσεις πάνε, όχι από πάνε και έρχονται. Θα πω ότι υπάρχουν προτάσεις, ποικίλουν οι προτάσεις και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι, να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ νωρίς και το μυαλό μου εμένα, ας πούμε, είναι στο τι θα γίνει φέτος και όχι το τι θα γίνει χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά φέτος. Όπως σας είπα και πιο πριν στην αρχή που μιλήσαμε στο βίντεο, ο κορονοϊός χτύπησε την πόρτα μας και εμείς σαν ομάδα, ας πούμε, ήμασταν τέλος πάντων μια δεκάδα παιχτών οι οποίοι παίζαμε δύο αγώνες την εβδομάδα. Ήμασταν πολύ κουρασμένοι και αυτό ίσως κάποιος, ας πούμε, τους χτύπησε διπλά από μένα. Εγώ ίσως να ήμουν τυχερός και να μην έχω καταληφθεί άσχημα. Αλλά κάποιοι άλλοι είχαν και πολύ γερούς περιοχούς και τέτοια πράγματα, τους έχω με το μεταξύ να περαστικά. Αλλά εγώ θα ήθελα να μείνω στη φετινή χρονιά και δεν θα ήθελα, ας πούμε, με όλα αυτά που έχουν συμβεί να πάει χαμένη, όπως πήγε, ας πούμε, και η περσινή, η οποία είχε πάρα πολλές διακοπές και πάρα πολλούς τραυματισμούς μετά την επανένταξη των αθλητών από την καραντίνα. Παρόλο που πήραμε το πρωτάθλημα, θα ήθελα να μην είναι χαμένη η φετινή χρονιά και να βάλω το μυαλό μου και όλη μου η ομάδα να σκεφτούμε τη φετινή χρονιά και όχι την επόμενη. Μάλιστα. Ωστόσο, υποθετικά πάντα μιλώντας, εάν ερχόταν μια πολύ δελεαστική πρόταση από τον αιώνιο αντίπαλο του Παναθηναϊκού, τον Ολυμπιακό, θα το σκεφτώσουν ή είσαι αυτό που λέμε κόκαλο Παναθηναϊκός και θα το αρνιώσουν? Κοιτάξτε, αρχικά δεν είμαι κάποια ομάδα που Το ρωτάω αυτό, με συγχωρείς, Αλέξανδρε, σε διακόπτω. Το ρωτάω αυτό επειδή είπες ότι ακούς τις προτάσεις και σκέφτεσαι το μέλλον σου και την αγωνιστική σου πορεία από εδώ και πέρα, παρά το γεγονός ότι θέλεις να επικεντρωθείς την φετινή χρονιά. Γενικότερα, όπως είπα πριν, ούτε δεν υποστηρίζω κάποια ομάδα παδικά. Γενικά στην Πάτρα, μεγάλωσα με την Παναχαϊκή και εγώ σαν πατρινός, αλλά τίποτα παραπάνω. Τι να σου πω, γενικότερα εγώ σαν αθλητής εξετάζω τις προτάσεις στο ότι κάθε μου πρόταση ή κάθε μου συμβόλαιο το οποίο θα κάνω να είναι έστω λίγο καλύτερο από το περσινό. Ας πούμε μια πρόταση από τον αιώνα αντίπαλο του Παναθηναϊκού θα έπρεπε, ας πούμε,
πώς το πω, θα έπρεπε να είναι μια πρόταση, για να την εξετάσω, ας πούμε, θα έπρεπε να είναι μια πρόταση που είναι καλύτερα του Παναθηναϊκού. Αλλά ας πούμε, ο Παναθηναϊκός δεν έχει να χάσει κάτι. Ή δεν του υπολείπεται κάτι στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες μεγάλες ομάδες. Οπότε πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο για μένα. Και από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, κάθε συμβόλαιό μου θέλω να προσφέρει κάτι παραπάνω σε μένα. Μάλιστα, Αλέξανδρε. Θα κάνω και μία ερώτηση τώρα που θεωρώ ότι αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να το συζητήσουμε και λίγο πιο αναλυτικά. Πώς μπορεί να πάει μπροστά ο Έλληνας βολεϊμπολίστας και το ελληνικό βόλεϊ, δεδομένης της κατάστασης, αλλά και δεδομένης της κατάστασης που θα έρθει. Θα βγούμε από τον κορονοϊό κάποια στιγμή, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Ωστόσο, το ελληνικό βόλεϊ, το οποίο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι το τρίτο άθλημα και ίσως είναι και λίγο αδικημένο. Και το βλέπουμε αυτό γιατί και τα νέα παιδιά όσον αφορά τα αγόρια δεν βλέπουμε να έρχονται τόσο όσο στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Αυτό πώς μπορεί πιστεύεις να αλλάξει και ποια θα μπορούσε να είναι η εξέλιξη του ελληνικού βόλεϊ. Κοιτάξτε να σου πω, είναι αλήθεια ότι ας πούμε τα μικρά αγόρια, ας μιλήσουμε για το βόλεϊ των ανδρών, ας μιλήσουμε συλλογικά ας πούμε, και για τις γυναίκες, αν και το γυναικείο βόλεϊ στην Ελλάδα είναι πιο πάνω από τα άλλα αθλήματα, εγώ πιστεύω. Θέλω να πιστεύω ότι ας πούμε το βόλεϊ θέλει να πάει μπροστά, αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει να πάρει μέρος σε μεγάλες διοργανώσεις, να παίξει μεγάλα τουρνουά, να παίξει World League, να παίξει European League, όπως ας πούμε κάνει το μπάσκετ. Τώρα πάει ας πούμε ένα παιδάκι να παίξει μπάσκετ και βλέπει τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο που είναι Έλληνα και λέει ο μαμά θέλω να γίνω στον Γιάννη. Και αυτό είναι το λογικό. Βλέπει την εθνική ας πούμε το ποδόσφαιρο το 2004 και λέει θέλω να πάω να γίνω σαν τον Ζαγράτη, τον Καραγκιόνι. Το βόλεϊ δεν έχει τέτοια πρότυπα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό όπως είπατε το βόλεϊ είναι το πιο αδικημένο. Και αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα από το ότι δεν μας ξεκινήσανε εμάς όποτε ξεκινήσαν και τις υπόλοιπες, δηλαδή όποτε ξεκίνησε το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Οπότε όπως είπατε είναι αδικημένο. Αλλά όπως σας είπα αυτό πιστεύω εγώ, ότι το βόλεϊ πρέπει να επενδύσουμε πάνω στο βόλεϊ για να πάει και αυτό μπροστά. Δεν γίνεται ας πούμε μόνο οι αθλητές μόνοι τους να καταφέρουν να το πάνε μπροστά. Βέβαια κάθε αθλητής Έλληνας, επειδή εντάξει είμαστε και στην Ελλάδα, είναι και η χώρα της καλοπέρασης, πρέπει εφόσον οι καταστάσεις είναι έτσι, ο κάθε αθλητής από μόνος του να το ψάχνει, να εργάζεται καθημερινά, γιατί όσο να είναι, μετά από κάποια στιγμή φεύγει το βόλιο από να είναι χόμπι μας και είναι δουλειά μας. Οπότε πρέπει να είμαστε επαγγελματίες αυτό και προσιλωμένοι. Εγώ αυτό πιστεύω. Το κύριο συστατικό είναι ο επαγγελματισμός, αλλά όπως σας είπα και πριν και μεγάλες διοργανώσεις. Να συμμετέχουμε σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως ας πούμε πρόπερση και οι γυναίκες και οι άντρες παίξαμε στο ευρωπαϊκό. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, εγώ βλέπω πολύ πιο μεγάλη αναγνώριση από τον κόσμο. Και είναι λογικό, γιατί μας είδαν τα πρόσωπά μας στις κάμερες. Αυτό έχουν τα άλλα δύο αθλήματα, το οποίο δεν το έχει το βόλεϊ. Να μας δείξει τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση θα μας δείξει μόνο αν λάβουμε μέρος στην μεγάλη διοργάνωση. Έχουμε καταλαβαίνει τι λέω. Αλέξανδρε, βλέπουμε ότι τα παιχνίδια μεταδίδονται και μέσω live streaming. Δηλαδή το ίντερνετ, το διαδίκτυο έχει μπει και στον αθλητισμό και αναδεικνύει με κάποιον τρόπο το δικό σας άθλημα όπως και άλλα αθλήματα. Θεωρείς ότι το διαδίκτυο παίζει καθοριστικό ρόλο ώστε να κάνει πιο γνωστό το άθλημά σας και να δημιουργήσει αυτή την συγκυρία που προανέφερες σιγά σιγά φυσικά. Ναι. Καλώς το ακούς, ναι. Το διαδίκτυο έχει πολύ μεγάλη επιρροή πια στις μέρες μας και είναι πολύ, πολύ καλό και για τον βόλο και για τον αθλητισμό το ότι υπάρχει αθλητισμό στο διαδίκτυο και κανάλια διαδικτυακά τα οποία προβάλλουν το βόλεϊ και για μας αλλά και για το βόλεϊ γενικότερα. Επίσης με χαροποιεί πάρα πολύ το ότι βλέπω ότι καινούργιες τεχνολογίες όπως ας πούμε το VAR το οποίο ας πούμε μπήκε στον ελληνικό αθλητισμό από πρόπερση είναι η βοήθεια τέλος πάντων της τεχνολογίας στο βόλεϊ
με τη σειρά του. Όπως υπήρχε στο ποδόσφαιρο, υπήρχε στο μπάσκετ, μόνο στο βόλιο δεν υπήρχε. Πώς σημαίνει ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη, υπάρχει κάποια θέληση για να πάει μπροστά το βόλιο. Το θέμα είναι να γίνει πιο οργανωμένα και πιο συλλογικά αυτό το θέμα. Και σίγουρα, όπως είπα, το ίντερνετ είναι ένας πολύ μεγάλος παράγοντας. Πάντως αυτό που ανέφερες. Πάντως αυτό που ανέφερες λίγο πριν είναι να σε ενημερώσουμε και φυσικά να ενημερώσουμε και το κοινό ότι θα το έχει και το δικό μας το κανάλι από την νέα σεζόν. Αλέξανδρε, ανέφερες πριν και είπες σχετικά με τα πρότυπα που πρέπει να έχουν τα νέα παιδιά για να προσελκυστούν στον αθλητισμό και στο βόλεϊ. Είσαι ένα πρότυπο για τα νέα παιδιά, το είπαμε και εκτός αέρα, αυτό που συζητούσαμε λίγο πριν. Ωστόσο θέλω να μου περιγράψεις την καθημερινότητα ενός επαγγελματία αθλητή στα 20 του χρόνια. Φαντάζομαι ότι για να φτάσεις εδώ που έφτασες έχεις ρίξει δουλειά. Δεν ήταν ότι ξύπνησες μία μέρα και σε ανακάλυψαν και τι ώρα τι καλά κατάφερες να πρωταγωνιστείς. Έχεις πεισμώσει με τον εαυτό σου, έχεις ματώσει στο κορμί σου, έχεις νιώσει συναισθήματα τα οποία είναι συναισθήματα πρωταθλητισμού. Επομένως, θα ήθελα να μου πεις τι στερήθηκες, θα ήθελα να μου πεις τι σε αντάμψε και τι είναι αυτό που σε κρατάει και σου δίνει το κίνητρο να συνεχίζεις. Σίγουρα, αυτό που με κρατάει από οτιδήποτε και το κίνητρο μου να συνεχίσει είναι η αγάπη μου για το αυτό που κάνω. Χαίρομαι όταν παίζω βόλεϊ, χαίρομαι όταν παίζω βόλεϊ ελεύθερα, όπως είπα και πριν, να μην σκέφτομαι. Όπως και οποιοδήποτε. Να μην σκέφτομαι, ας πούμε, τον κορονοϊό, να μην σκέφτομαι ότι δεν θα έχουμε κόσμο, πολλά πράγματα. Επίσης, ναι, η καθημερινότητα του αθλητή, γιατί όπως είπα και πριν, ζούμε και στην Ελλάδα, τη χώρα της καλοπάρασης, η καθημερινότητα του αθλητή πρέπει να είναι, ας πούμε, να υπάρχει, να υπάρχει ένα πρόγραμμα, σίγουρα, το οποίο να τηρείται πρόγραμμα διατροφής, πρόγραμμα εκγύμνασης και προπόνησης, εννοείται. Τώρα, σε στερήσεις θα υπάρχουν πάντα, γιατί όπως είπα, δεν ξυπνάς μια μέρα και γίνεσαι υπεραθλητής επαγγελματίας, έτσι γίνεσαι με την πάροδο των χρόνων. Δηλαδή, εγώ έχω στερηθεί εκδρομές μέσα στο σχολείο, έχω στερηθεί βραδινές εξόδους με τους φίλους μου, γιατί ας πούμε είτε είχα προπόνηση την επόμενη μέρα το πρωί, είτε είχα τουρνουά τις μέρες των εκδρομών. Οπότε και εγώ έχω στερηθεί με τη σειρά μου, αλλά έτσι είναι. Αν θέλεις, ας πούμε, να καταφέρεις κάτι και πρόσωπο, να μην περάσεις απαρατήρητος, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος ξεκινάει το βόλεϊ ή τον αθλητισμό και είναι, ας πούμε, άλλος ένας αθλητής στο τσουβάλι των αθλητών. Αν δεν θέλεις να περάσεις απαρατήρητος και, ας πούμε, να κάνεις κάτι, να βάλεις εσύ, ας πούμε, όπως είπα πριν, τον λιθαράκι στο βόλεϊ, πρέπει είτε να στερηθείς πράγματα, είτε να, όπως είπα και πριν, να εργαστείς με πρόγραμμα. Αλέξανδρε, υπήρχαν στιγμές που είπες ότι δεν θα πάω για προπόνηση και θα πάω έξω, θα πάω με τους φίλους μου, θα πάω σε κάποιο κλάδο, θα πάω σε κάποιο κέντρο διασκέδασης. Υπήρχε η στιγμή αυτή που σε λύγησε και αμφιταλαντευόσουν και δεν ήξερες τι να επιλέξεις από τα δύο? Εντάξει, δεν θα μπορούσα να ήταν, ναι, σίγουρα. Δεν μπορώ, ας πούμε, να βλέπω, ας πούμε, τους φίλους μου, θέλουμε να βρεθούμε σε ένα σπίτι, θέλουμε να δούμε μια ταινία. Και να λέμε να συναντηθούμε στις 11, ξέρω εγώ, και εγώ την επόμενη μέρα μια ώρα πριν έχω προπόνηση. Και να θέλω, ας πούμε, να πάω με τους φίλους μου. Εντάξει, είναι λογικό ο καθένας να θέλει να ζήσει τη ζωή του. Αλλά εντάξει. Το θέμα είναι το πού βάζεις προτεραιότητες. Απλά αυτό. Έφτασε η στιγμή που είπες τα παρατάω ή δεν το σκέφτηκες καμιά φορά αυτό? Μπορεί, γιατί είναι άλλο πράγμα το να πεις θα χάσω μια προπόνηση και άλλο πράγμα να πεις δεν ασχολούμαι. Το θέμα είναι ότι να μην ξεκινήσεις να αρχίσεις να λες ότι θα χάσω μια προπόνηση, γιατί αυτό σημαίνει ότι είτε έχεις χάσει το κίνητρό σου. Εγώ, ας πούμε, που δεν έχω χάσει το κίνητρό μου. Δεν έχω χάσει το κίνητρο, ας πούμε, να πάω προπόνηση, γιατί κάθε μέρα πάω προπόνηση για μένα είναι ξεχωριστή. Και μπορεί να έχω και τους τσακωμούς, μπορεί με τους συμπαίκτες, με τους προπονητές μου, αλλά για μένα, ας πούμε, πια το πόλεμο έχει καταλήξει να είναι ένας τρόπος ζωής και δεν μπορώ, ας πούμε, ούτε να τον παρατήσω για κάποια διασκέδαση ή κάποιον ενθουσιασμό δικό μου.
Και όπως σας είπα, είναι και το πού βάζεις τα πώς φτιάχνεις τέλος πάντων το πρόγραμμά σου και τι βάζεις σε προτεραιότητα. Εμένα, ας πούμε, η προτεραιότητά μου είναι το βόλεϊ και η προπόνηση και θέλω, ας πούμε, αυτό που κάνω να είμαι 100% εκεί πέρα και να μην να τους πάει τίποτα. Πολύ σημαντικό αυτό που λες, να παραδέχεσαι ότι η προτεραιότητά σου είναι το βόλεϊ και η προπόνηση. Και δείχνει το ζήλο σου για αυτό που κάνεις, δείχνει την αγάπη σου, δείχνει τον ενθουσιασμό σου, το πάθος σου. Έχεις πολλά συναισθήματα που πηγάζουν από μέσα σου για αυτό το άθλημα και το ακούμε. Δηλαδή μας μεταφέρεις το συναίσθημα και ο τρόπος που μιλάς το μεταφέρεις στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου. Και γι' αυτό φυσικά έφτασες εδώ που έφτασες. Δεν άκουσα. Η μητέρα μου μικρός μου έλεγε να γίνω πολιτικός. Α, πολιτικός. Ναι, δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση αυτό, αλλά έτσι εγώ. Θα σε δούμε δηλαδή αργότερα, τι λες. Εύχομαι όχι. Κοίτα, εγώ θα σου πω εύχομαι ναι για να αλλάξει κάτι. Γιατί αν με τόσο πάθος λες να αλλάξει κάτι και στην Ελλάδα θα το καταφέρεις. Τόσο μικρή ηλικία έφτασες να κάνεις άλματα. Επομένως ξανασκέψου το, Αλέξανδρε, δεν ξέρω. Ίσως είχε δίκιο. Αλέξανδρε, θέλουμε στην Ελλάδα 1000 παιδιά όπως είσαι εσύ, όπως είναι η Δέσποινα, όπως είναι άλλα παιδιά συναθλητές σου, 1000 παιδιά έτσι καθαρά, έντιμα, αγωνιστικά, παιδιά τα οποία έχουν στόχο την προσφορά για να αλλάξει κάτι για την πατρίδα μας, γιατί αξίζουν πολλά περισσότερα στην πατρίδα μας. Βέβαια το κεφάλαιο αυτό κάποια στιγμή θα το δούμε, το συζητήσουμε και από κοντά. Προς το παρόν τώρα είσαι στον αθλητισμό, χαιρόμαστε που είσαι στον αθλητισμό, χαιρόμαστε που είσαι ένας αθλητής πρότυπο για τα νεότερα παιδιά, αλλά και κίνητρο και για τους μεγαλύτερους για να κοντράρουν τον νεότερο, γιατί λέει ο παλιός είναι αλλιώς, ο νέος είναι ωραίος. Λοιπόν, εσύ δημιουργείς λοιπόν αυτό το ωραίο κίνητρο και για τους νεότερους αλλά και για τους παλιότερους. Πραγματικά χαίρομαι που ακούω ένα παιδί έτσι στην ηλικία αυτή. Βέβαια φτάσαμε στο σημείο στα χρόνια που είμαστε. Κάποτε στα 18 ήταν ολοκληρωμένος ο άνθρωπος. Σήμερα στα 38 είναι παιδί. Έτσι. Λοιπόν, χαίρομαι που ένας άνθρωπος νέος στα 20 του σκέφτεται τόσο σοβαρά, έχει τόσους όμορφους στόχους και δίνει όλο του τον εαυτό για να τους πετύχει και να τους ξεπεράσει. Και μπράβο σου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν σταματάω να μαθαίνω. Δηλαδή, είτε 38 είτε 20, πούμε εγώ, δεν θα σταματήσω ποτέ να μαθαίνω. Αυτό αφορά και τη ζωή σου γενικότερα, αλλά και σε όλα. Δηλαδή, πρέπει να και ακούς και τον άλλον. Ας πούμε, δηλαδή, έχω συμπαίκτες στην ομάδα οι οποίοι έχουν φτάσει 40 χρονών και μου μιλάνε και τους ακούω. Εννοείται, μπορεί να τους μιλήσω κι εγώ και να με ακούσουν. Δηλαδή, όπως είπατε και εσείς, μπορώ να φτάσω κι εγώ, ας πούμε, 40 χρονών και ακόμα να είμαι παιδί. Και εύχομαι να γίνει αυτό και να βρεθεί κάποιος άνθρωπος από εμάς κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Γιατί έτσι όλοι γινόμαστε καλύτεροι. Αλέξανδρε, ως προπονητής που είμαι και εγώ, ξέρεις πώς έχω μάθει από αγώνες εφηβικούς και παιδικούς σε πρωταθλήματα που συμμετείχα με αθλητές δικούς μου. Έτσι. Αυτός που θέλει να μάθει, μπορεί να μάθει και να δει ακόμη και από παιδιά πολύ νεότερα από αυτόν που έχουν διάθεση όρεξη και μπορείς να κλέψεις κάτι καινούριο σε όποια ηλικία κι αν είσαι. Ναι, όντως, ισχύει αυτό. Και χαίρομαι που το ακούω, το αποστάζει, γιατί μου το έχουν πει και εμένα προπονητές μου, ότι η παρακολούθηση των μικρών ηλικιών θα σου δίνει πολλά πράγματα να μάθεις και πολλά πράγματα να δεις. Και γενικότερα τα μικρά παιδιά είναι ένας παράγοντας ο οποίος μαθαίνουμε. Δηλαδή ακόμα και εγώ, ο οποίος πια έχω φύγει από εφηβική ηλικία, γιατί πια δεν θεωρούμε έφηβος στο βόλεϊ, παρατηρώ τους αγώνες των μικρότερων και βλέπω πράγματα, ας πούμε, τα οποία μπορεί και να μην τα έχω ξαναδεί. Έτσι. Πάντως, Αλέξανδρε, το είπαμε και λίγο πριν, ενώ προσπαθούσαμε να κάνουμε τη σύνδεση, αλλά θέλω να σου το πούμε και σχολιάζαμε το πόσο ταπεινός είσαι που δεν έχεις έπαρση και πόσο
διαχειρίζεσαι όλο αυτό που σου συμβαίνει έτσι ομαλά, γλυκά, χωρίς ταπεινά με μία λέξη. Επομένως, αυτό το εκτιμώ και εγώ πάρα πολύ έτσι ως συνομιλήτριά σου αυτή τη στιγμή και συνεντεύκτριά σου. Και πραγματικά, τι να σου πω, να συνεχίσεις έτσι, έχεις καριέρα, έχεις μέλλον. Στο λένε και οι ειδικοί, δεν χρειάζεται τώρα να σου το πω κι εγώ. Αλλά όσον αφορά στο χαρακτήρα σου, το ποιόν σου, δηλαδή, αυτό είναι κάτι που ξεχωρίζει, να ξέρεις. Και στο λέω και δημόσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο πράγματα θα σου πω εγώ, Αλέξανδρε, και θα κλείσουμε έτσι. Θα σου πω ότι θα πρέπει να συνεχίσεις έτσι όπως είσαι. Λοιπόν, για να φτάσεις ακόμα πιο ψηλά, γιατί το αξίζεις, έχεις όλα τα εχέγγυα και τα προσόντα, και κάποια στιγμή αυτό που σου είπε η μαμά σου, να την ακούς τη μαμά σου, κάτι βλέπει, σίγουρα ξέρει πολύ καλύτερα εσένα, σε γέννησε, σε μεγάλωσε, λοιπόν, και αυτό να το βάλεις στο πίσω μέρος του μυαλού, γιατί χρειαζόμαστε και παιδιά που κάποια στιγμή να βγουν μπροστά για αυτή την ρημάδα τη χώρα που βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Έτσι. Πρέπει λοιπόν αυτόν τον τόπο να τον σηκώσουμε ψηλά και μέσω από τον αθλητισμό, και πολύ περισσότερο τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό και τον παραδοσιακό και ξέρουν τι σημαίνει η θυσία, κάποια στιγμή να μπουν και λίγο πιο κεντρικά για να δούμε κάτι καλύτερο σε αυτή την πατρίδα μας. Έτσι. Στο εύχομαι ολόψυχα να φτάσεις όσο μπορείς πιο ψηλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Αλέξανδρε, καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια. Επίσης και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Και φυσικά δεν θέλουμε να μας παρεξηγήσει σε καμιά περίπτωση, γιατί σε κάποια σημεία μιλήσαμε και λίγο ως με όλο το θάρρος και με την ιδιότητα του προπονητή, και θέλω να μας συγχωρήσεις αν είπαμε για κάτι περισσότερο συμβουλευτικά, έτσι. Όχι, όχι, τι λέτε τώρα. Αφού τόση ώρα αυτό λέμε, σε όλη μας τη ζωή μαθαίνουμε. Δηλαδή και ένας μεγάλος άνθρωπος να μιλήσει, εννοείται τον ακούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ.